Βασίλης Πανίδης και είμαι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας της Δημιουργίας Ξανά. Αν μου έλεγε κάποιος το 2011 ότι κάποια στιγμή θα ήμουν κομματικός στέλεχος, θα τον είχα πάρει για τρελό, το λιγότερο. Να είμαι όμως μετά από μερικά χρόνια εδώ μπροστά σας και παρουσιάζομαι σαν κομματικός στέλεχος της Δημιουργίας Ξανά. Όχι μόνο κομματικός στέλεχος, στελεχάρα κιόλας, γιατί έχω κάνει Εθνική Επιτροπή, τρεις φορές υποψήφιος σε βουλευτικές εκλογές, τρεις φορές στο Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης, πρόεδρος στο τωρινό Συμβούλιο, στρατευμένος στον αγώνα που θεωρώ αναγκαίο να κάνουμε όλοι μας. Δεν είμαι όμως μόνος μου. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρουσίαση, μια γρήγορη παρουσίαση των υπολείπων μελών του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης. Ξεκινώντας, θα παρακαλώσω να σηκωθείτε με τη Σουζάνα Καϊλάρη, την αντιπρόεδρό μας. Τη Μαρία του Παπαδοπούλου, τη γραμματέα. Τον Δήμο τον Τριανταφυλλίδη, τον ταμεία μας. Θεοδόση ο Πύλης, μέλος του Συμβουλίου. Νίκος ο Πιάτσιος επίσης. Και απουσιάζει ο Γιάννης Παπαδόπουλος για οικογενειακούς λόγους. Ωστόσο, αυτά είναι τα μέλη του Συμβουλίου. Υπάρχουν και πολλά άλλα μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Ποια είναι αυτά που θέλουμε να πετύχουμε? Ας σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτή η ομάδα που είδατε, διοργάνωσε μια μίνι περιοδία του θάνατου Τζίμερου στη Βόρεια Ελλάδα. Χθες ήμασταν στην Έδεσα, είχαμε μια ομιλία εκεί. Το πρωί, το βράδυ, το απόγευμα ήμασταν στην Κοζάνη. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα, σε μια γεμάτη αίθουσα. Μεσολάβησαν συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα, σε κανάλια, γεύματα. Ένα πολύ γεμάτο, πολύ δεδεμένο, πολύ σφιχτό Σαββατοκύριακο. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ευθέως. Γιατί πιστεύετε ότι το κάνουμε αυτό? Είναι γιατί στοχεύουμε σε κάποια πολιτική καριέρα? Μήπως είναι από κάποια διαστροφή? Δεν θα προτιμούσαμε σήμερα να είμαστε με την οικογένειά μας ή με τους φίλους μας? Προσωπικά συγκινούμε όταν ακούω το Θάνο να λέει πως θα προτιμούσε να είμαι με το γιο του. Τον πιστεύω, γιατί και εγώ θα προτιμούσα να είμαι με τις κόρες μου. Η απάντηση, αγαπητοί φίλοι, είναι πως το κάνουμε από ανάγκη και από καθήκον. Ανάγκη γιατί ενώ η χώρα μας καταραίει, και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα είμαστε μακριά από την εποχή που θα μιλάμε για συντάξεις των 150 ευρώ και μισθούς των 200 ευρώ, έχουμε ακόμη πολιτικούς οι οποίοι, σκεφτόμενοι το πολιτικό κόστος, επιμένουν να χαϊδεύουν αυτιά, λέγοντας για παράδειγμα πως δεν είναι δυνατόν να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις, ή πως είναι δυνατόν να μειωθεί η φορολογία χωρίς να μειωθούν οι δαπάνες του δημοσίου, ακόμη και με απολύσεις, αν είναι απαραίτητο. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη, όπως άκουσατε και από το βιντεάκι προηγουμένως, να πει κάποιος τις άβολες, τις σκληρές αλήθειες. Το κάνουμε όμως και από καθήκον. Καθήκον να αφήσουμε στα παιδιά μας μια χώρα που θα μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αγαπητοί φίλοι, στο δύσκολο πολιτικό μονοπάτι της κοινής λογικής που επιλέξαμε, σας χρειαζόμαστε όλους. Κανείς δεν περισσεύει. Πρέπει όλοι μαζί να ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στη λέλαπα του λαϊκισμού. Γιατί αν δεν νικήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο, η εναλλακτική θα είναι, όπως είχε πει κάποτε ο πρόδρομος ο Θάνος ο Τζίμερος, η εξαθλίωση ή η μετανάστευση. Και αυτό προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να το κληρονομήσω στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο, καλώς το βήμα, τον πρόεδρο της Δημιουργίας Ξανά, τον Θάνο τον Τζίμερο.